τρομακτικές σκηνές εκτελήχθηκαν στην κηδεία του κοριτσιού που βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του στην Χαλκιδική. Οι γονείς βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. Όλο το χωριό αποχαιρέτησε σήμερα το μόλις 2 ετών Αγγελούδη που σκοτώθηκε χθες σε δυστύχημα όταν ο πατέρας του έκανε με το αυτοκίνητό του και το παρέσυρε. Τραγικές φιγούρες στην κηδεία, οι γονείς του. Ένας άγγελος ήταν. Για ανθρώπου αυτό τον καημό θα είναι. Σε κατάσταση σοκ, οι δύο γονείς, όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, προσπάθησαν να σώσουν το κοριτσάκι. Το μετέφεραν αμέσως στο κέντρο υγείας. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Κασάνδρας προσπάθησαν να επαναφέρουν το κοριτσάκι, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν επιστημονικά δυνατό. Όταν ανακοίνωσαν στους γονείς του που περίμεναν με αγωνία έξω ότι το παιδί τους είναι νεκρό, εκτυλίχθηκαν τραγικές στιγμές. Μου λέτε ψέματα ότι είναι νεκρό. Δεν φεύγω χωρίς το παιδί μου. Από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Η μητέρα δεν άφηνε το παιδί μετά, η μητέρα δεν το πίστευε στην αρχή. Έλεγε, μου λέτε ψέματα, δεν είναι αλήθεια. Μετά φυσικά δεν το άφηνε. Ο τραγικός πατέρας αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του χάθηκε. Δεν κατάλαβα ότι το παιδί είχε βγει έξω από το σπίτι και είχε έρθει πίσω από το αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ο θάνατος του παιδιού, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν ακαριαίος. Που δεν κοιμήθηκαμε απόψε όλη τη νύχτα. Δεν κοιμήθηκαμε. Στην στεναχώρια. Όλη τη νύχτα σκέπτομαι. Τι κακό τους βρήκε. Στον πατέρα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.